Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε, καλησπέρα, καλημέρα, ανάλογα πότε κάποιος το βλέπει το βιντεάκι αυτό. Είσαι στο κανάλι Ακασταρό, όπου εδώ κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα στην ψαγμένη γωνιά του YouTube και θα βρεις στο κανάλι μου πολύ ψαγμένα πράγματα. Καλώς ήρθες στη μεγάλη μας παρέα που συνεχώς μεγαλώνει, είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα και να σας ευχαριστήσω όλους για τη στήριξη και για την εμπιστοσύνη που δείχνετε. Εδώ κάποιος μπορεί να βρει το διάλεξε μια κάρτα, φανταστικά θέματα, αδερφές ψυχές, δίδυμες φλόγες, τέσσερις βασιλιάδες, βασίλισσες, αναλύσεις αριθμολογίας, προβλέψεις, αστρολογικές προβλέψεις, κάρμα, μοίρα, πεπρωμένο, διαλογισμούς, αρχαγγελικούς διαλογισμούς που έρχονται τώρα και στην επιφάνεια με τις Άγιες Μέρες στις οποίες θα μπούμε σιγά σιγά και πολλά άλλα και πολλή άλλη θεματολογία. Ποιος είναι όμως σκοπός τώρα του βίντεο το οποίο θα κάνουμε αυτή τη στιγμή και γιατί το κάνω αυτό? Θέλω να επικοινωνήσω λίγο μαζί σας για να σας πω 2-3 πραγματάκια. Ετοιμάζω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν θα το αποκαλύψω αυτή τη στιγμή, μάλλον θα σας πω το θέμα γενικότερα, αλλά μέσα από αυτό το βίντεο, αντί να σας το γράφω στην κοινότητα, επέλεξα να κάνω ένα μικρό βιντεάκι, θα είναι πολύ λίγα λεπτά, σύντομο, για να μην κουράσει, για να μπω κατευθείαν στο ζουμί του θέματος, ώστε την Παρασκευή, μάλλον Παρασκευή, ή πρεμιέρα θα είναι, ή βίντεο θα ανεβάσω, θα δούμε ανάλογα πόσο θα με πάει, ας το πούμε, ο χρόνος μου, ώστε να μπορέσετε να επωφεληθείτε όλοι. Λοιπόν, αυτό το βίντεο, αυτή η πρεμιέρα, είναι μοναδική, έχει κάτι μοναδικό. Θα είναι σαν να σας κάνω στον καθένα ξεχωριστά, σαν να σας ανοίγω το δικό σας προσωπικό αστρολογικό χάρτη. Ναι, γίνεται. Έχει βρεθεί μια μέθοδος, όλα γίνονται. Όταν γνωρίζεις, όλα γίνονται. Όταν μαθαίνεις, γνωρίζεις, αποκτάς γνώσεις, όλα γίνονται. Λοιπόν, την Παρασκευή, λοιπόν, επειδή πολλές φορές με ρωτάτε πώς πάνε τα οικονομικά, τα επαγγελματικά, τα ερωτικά, τι θα γίνει το ένα, τι θα γίνει το άλλο. Έχουμε κάνει πάρα πολλές θεματολογίες, έχουμε δει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Από όσο έχω δει, οι περισσότερες συμφωνείτε με αυτά τα οποία σας βγαίνουν και συντονίζεστε και χαίρομαι πολύ που το γράφετε και από κάτω. Την Παρασκευή όμως, στο επόμενο βίντεο, θα κάνουμε κάτι μοναδικό. Θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν έχει γίνει ξανά και το λέω με πολύ αγάπη, περηφάνεια και μεράκι που το έφτιαξα. Δεν έχει ξαναγίνει ούτε στα παγκόσμια χρονικά που λένε, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό, είναι πρωτότυπο. Θα πάρετε άμεσες δυνατές πληροφορίες, θα δείτε, θα αναγνωρίσετε μάλλον τους λόγους για τους οποίους έχετε μπλοκαρίσματα. Για ποιο λόγο το μπλοκάρετε στο οικονομικό θέμα, για ποιο λόγο μπλοκάρετε στον εαυτό σας, για ποιο λόγο δεν έχετε ίσως αυτοπεποίθηση, για ποιο λόγο εκείνο, για ποιο λόγο το άλλο. Είναι σαν να αναλύουμε τον αστρολογικό χάρτη, αλλά σαν να είναι για τον καθένα ξεχωριστά. Αυτό θα γίνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Θα το δείτε όταν έρθει η ώρα και η στιγμή. Ο σκοπός λοιπόν που γυρίζω αυτό το βίντεο είναι για να σας ενημερώσω, να το έχετε υπόψη από τώρα. Εγώ ήδη το έχω ετοιμάσει, ξέρω πώς θα γίνει, ξέρω πώς θα υλοποιηθεί. Είναι συγκλονιστικό και είναι πραγματικά όντως έτσι γίνεται, έτσι βγαίνει εγώ που ανέλησα κάποια πράγματα τα οποία γνωρίζω και για μένα αλλά και για κάποιους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, πιστεύω να σας βοηθήσει πάρα πολύ. Αντί να σας γράψω λοιπόν κάτι στην κοινότητα και να πω «Α, ωραία, έλα να το δεις και θα είναι αυτό και θα είναι εκείνο», προτίμησα να γίνει η επικοινωνία και η ενημέρωση μέσα από αυτό το μικρό βιντεάκι, ώστε να το δείτε, να το έχετε υπόψη σας και πιστεύω ότι θα σας βοηθήσει πάρα μα πάρα πάρα πολύ. Εξάλλου, όλα αυτά που κάνουμε, γενικότερα εδώ θα μιλήσω για το δικό μου το κανάλι, όλα αυτά που κάνουμε έχουν ένα σκοπό. Η κεντρική ιδέα, ο κεντρικός πυρήνας, το κεντρικό πρόσωπο του καναλιού είστε εσείς. Όλα τριγυρίζουν γύρω από εσάς, γύρω από εσένα. Και βλέπετε ότι μέσα από το κανάλι και μέσα από την κοινότητα κάνουμε πολλές ώρες διαγωνισμούς, δηλαδή τι να επιλέξουμε σαν θεματολογία, τι να κάνουμε, πώς να τα δούμε, κάποιες ιδέες που μπορεί να έχω εγώ να τις υλοποιήσουμε, όμως το κεντρικό πρόσωπο είστε εσείς. Και γύρω από εσάς, ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες έχετε, ανάλογα και εγώ πράττω, ώστε να έχετε από εμένα την πληροφορία, την ικανοποίηση, αν θέλετε την επιβεβαίωση κιόλας κάποιων πραγμάτων τα οποία συμβαίνουν στη ζωή σας. Και από εκεί πέρα, ναι, είναι γεγονός ότι ο καθένας έχει την ελεύθερη βούληση να πράξει και να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Εδώ κάνουμε ένα συμβουλευτικό, ας το πούμε. Δηλαδή, βγαίνουν κάποιες συμβουλές, βγαίνουν κάποιες ενέργειες, κάποιες δυναμικές. Από εκεί πέρα, ο καθένας ανάλογα με τη δική του, το δικό του χαρακτήρα, προσωπικότητα, ανάλογα πράττει. Αν θέλει, προχωράει, αν θέλει, προχωράει, αν θέλει, τα ακούει, αν θέλει, τα ακούει. Υπάρχει ελευθερία. Είναι αυτό που λέμε η ελεύθερη βούληση. Λοιπόν,
Τελειώνοντας και κλείνοντας, πρέπει και θέλω να σας ευχαριστήσω για την όλη στήριξη και σεβασμό στο πρόσωπό μου, για το που έχω μεγαλώσει την παρέα μας και το κανάλι μας που έχει φτάσει τόσο ψηλά, για μένα έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά, όχι σε δύσκολη εποχή και σε δύσκολη εποχή, αλλά σε ένα πολύ ιδιαίτερο κλάδο και σε ένα ιδιαίτερο τομέα που είναι τα τάρο, η ρούνη, η αριθμολογία, η χειρομαντία, που είναι λίγο παράξενα αυτά και πολλοί κόσμος τα αμφισβητεί, δεν τα πιστεύει, δεν τα γνωρίζει καλά, υπάρχει μια πεποίθηση, ναι, υπάρχουν και κακοί που, ας πούμε, τσαρλατάνοι που χαλάνε, αν θέλετε, την πιάτσα, να το πω έτσι, με αποτέλεσμα να, ο κόσμος να μην το πιστεύει και να χάνει την εμπιστοσύνη του. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα από το κανάλι, τουλάχιστον από τη δικιά μου την μεριά, ό,τι κάνω το κάνω με σεβασμό, με σοβαρότητα και με απόλυτο σεβασμό στο πρόσωπο το δικό σας και χαίρομαι πάρα πολύ για τη δική σας στήριξη και χαίρομαι πάρα πολύ που στηρίζετε και εσείς εμένα. Μου δίνετε πραγματικά κίνητρο, δύναμη, αγάπη, θετική ενέργεια να συνεχίσω, να κάνω πρωτότυπα πράγματα, διότι όλα αυτά δεν γίνονται για μένα. Όλα αυτά γίνονται για εσάς. Όλα αυτά γίνονται ώστε η γνώση, αν θέλετε, ή κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν να βγαίνουν στην επιφάνεια, να έρχονται στην επιφάνεια και να τα γνωρίζετε εσείς, να τα βλέπετε εσείς. Λοιπόν, κλείνοντας, για να κλείσω, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω για να πω κάτι άλλο, απλά να κάνω αυτό που λένε λίγο να σας πω, να σας ενημερώσω για να κλείσω, ότι μην ξεχάσετε λοιπόν την Παρασκευή, υπάρχει κάτι μοναδικό, κάτι ιδιαίτερο, είναι παράξενο, θα είναι σαν να σας ανοίγω τον προσωπικό αστρολογικό χάρτη για να δούμε κυρίως εμπόδια, τι είναι αυτά τα οποία σας μπλοκάρουν την ενέργεια στην αγάπη, στον έρωτα, στα επαγγελματικά, στα οικονομικά, σε όλους αυτούς τους τομείς που τον καθένα, την κάθε μία, τον την απασχολεί. Και μετά θα ήθελα από κάτω βεβαίως, εντάξει θα τα πούμε βέβαια και στο βίντεο, θα χαρώ πάρα πολύ να μου κάνετε, όχι σε αυτό το βίντεο, στο επόμενο βίντεο που θα βγάλουμε την Παρασκευή, να μου κάνετε και σχόλια από κάτω, ναι έτσι, που ούτως ή άλλως το κάνετε περισσότεροι, δηλαδή ναι έτσι είναι, αυτό είναι, ναι έχεις δίκιο αυτό κτλ. Διότι έτσι και εγώ μπορώ και ελέγχω και βλέπω πόσο κοντά είμαι σε αυτά τα οποία λέμε, σε αυτά τα οποία κάνω και αν ο σχεδιασμός που έχω ετοιμάσει είναι σωστός ή όχι, διότι να γνωρίζετε ότι πίσω από κάθε βίντεο ή πρεμιέρα που γυρνάω, υπάρχουν πολλές ώρες προσωπικής ενασχόλησης, διότι δεν είναι, ωραία, κάθομαι και κάνω ένα βίντεο, από πίσω έχει μελέτη, έχει διάβασμα, έχει ανάλυση, έχει πολλές σημειώσεις, έχει κατανόηση κάποιων γνώσεων, γιατί πρέπει να σας έχω μια ευθύνη να σας λέω και σωστά πράγματα, μην σας λέω βλακίες, μην σας λέω κοτσάνες. Λοιπόν, και εκτός από αυτό, να είναι και διασκεδαστικό, να είναι και αληθινό, για να μπορέσετε και εσείς να αισθάνεστε, να περάσετε όμορφα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο, αυτά ήθελα να πω, να είστε καλά, κλείνουμε το ραντεβού μας την Παρασκευή, όσοι μπορέσετε ελάτε να το δείτε, εντάξει και πιο μετά μπορείτε να το δείτε, ελάτε στην πρεμιέρα ή πιο μετά να δείτε το βίντεο, πιστεύω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα είναι συγκλονιστικό και θα είναι πραγματικά πολύ πρωτοποριακό και ιδιαίτερο και ψαγμένο, όπως κάθε φορά κάνουμε εδώ σε αυτό το κανάλι. Να σας ευχαριστήσω, καλή συνέχεια, να είστε καλά, να περνάτε καλά, θα τα πούμε πολύ σύντομα, σας ευχαριστώ πολύ.